και σε μια ενδιαφέρουσα ναι. συνέντευξη του Σεργέη Λαμπρό στο BBC. Η πρώτη από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Ο ίδιο επανέλαβε για μία ακόμη φορά την πάγια ε, άποψη τη Ρωσία, την πάγια ε, θεωρία, ότι φυσικά εμεί δεν, δεν πραγματοποιήσαμε εισβολή στην Ουκρανία. Αυτή ήταν μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση. Βέβαια, όταν ρωτήθηκε κάποια στιγμή για τι σχέσει μεταξύ ε, Βασιλείου και Ρωσία, είπε ότι από ό,τι φαίνεται δεν να, δεν να, ούτε μανούβρα δεν μπορούμε να κάνουμε πια. Εμεί είμαστε εδώ, ωστόσο, γιατί απείλησε η Λίστρα και ο Μπόρι Τζόνσον την Ρωσία ότι θα, θα μα κερδίσουν στον πόλεμο, θα μα κατατροπώσουν. Είμαστε εδώ. Ε, Σα περιμένουμε, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Λαβροφ. Ήταν ιδιαίτερα κοινικό ε, και επανέλαβε για μία ακόμη φορά ότι αυτέ οι απόψει για εγκλήματα πολέμου ε, είναι fake news ακόμη και από οργανισμού όπω τα Ηνωμένα Έθνη. Μπορούμε, αν θέλετε, να Με ακούσουμε. Τι είναι ένα... δηλαδή αν δεν είναι πολέμου. Αυτό αποτυπώνεται <Και> από τι. Όχι, δεν παίζουν ηλεκτρονικό. Εντάξει, αυτό δεν είναι τι έμποσε έχει ο καθένα. Και μάλιστα. είναι, το βασικό είναι Αν δεν συζητάμε θα το αυτό. για το λογικό <χω> ή το παράλογο. Και μάλιστα είπε ότι ε, ε, εμεί δεν θεωρούμε. Τον του είπε ο δημοσιογράφο ο κ. Ρόζενμπεργκ. Του είπε δηλαδή θεωρείτε ότι η Ρωσία είναι πεντακάθαρη. Ε, και απάντησε ο κ. Λαβρόφ: Όχι, δεν θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι πεντακάθαρη. Εμεί είμαστε αυτοί που είμαστε και δεν τρεπόμαστε καθόλου γι' αυτό. Αν θέλετε, τον ακούμε. Ευχαριστούμε, Κορίνα. Να σε καλά. Δεν είχαμε invade the Ukraine. We declared a special military operation because we had absolutely no other way of explaining to the West that dragging Ukraine into NATO was a criminal act. So you're saying that Russia's squeaky clean? No, Russia is not squeaky clean. Russia is what it is. and we are not ashamed of showing who we are. Both Boris Johnson and Liz Truss say openly that we should defeat Russia, we should force Russia to its knees. Go on then, do it. γενικά οι ηγέτες παντού όπου τους προσπαθούν να παραβιάσουν τη λογική με διαφορά τα οποία λένε αλλά εν δεν θα παραδεχόταν από και